Επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Πάμε να δούμε στο σημείο αυτό το δεύτερο μέρος της συνέντευξης. Είναι λίγα λεπτά ακόμη που έδωσε ο εκπρόσωπος τύπου της Χρυσής Αυγής Ηλίας Κασιδιάρης στους συναδέλφους Γιώργο Παγάνη και Μάνο Νιφλή του ενικός.gr. Ως πολιτική λύση θα βλέπατε μία, να το πω έτσι, εκστρατεία υπέρ των νομίμων αλλοδαπών που ζουν στην Ελλάδα, κατά της βίας? Ξέρετε κάτι, δεν είναι η μόνη ρετσινιά που μας έχουν κολλήσει. Μας αποκαλούν στη Λίβη ναζιστές και νεοναζί και φασίστες. Εκτός από εγκληματίες και ληστές και τραμπούκους. Δεν πρόκειται να κάνουμε μία τέτοια εκστρατεία, γιατί πρώτον, από βήματος Βουλής έχουμε πει επανειλημμένως ότι η Χρυσή Αυγή δεν είναι ναζιστικό κόμμα, ότι η Χρυσή Αυγή δεν είναι εγκληματική οργάνωση και καταδικάζει κάθε πράξη βίας. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι περαιτέρω, διότι ο ελληνικός λαός το έχει κατανοήσει. Ο ελληνικός λαός μας έχει αγκαλιάσει με την εμπιστοσύνη του. Για ποιο λόγο λοιπόν να κάνω μια εκστρατεία για όλα αυτά? Κατασταλτικά, πάντα μετά τα γεγονότα. Αυτό λέω. Καταστολή δεν μπορούμε να κάνουμε γιατί δεν είμαστε αστυνομία. Όχι τέτοιες φράσεις. Όχι τέτοιες φράσεις, σας παρακαλώ πολύ. Γιατί μου είπανε, γιατί δεν τους πετάγατε έξω με τις κλωτσιές αυτούς που μπορεί να είναι να εμφανίζουν παραβατική συμπεριφορά? Γιατί είπαμε, δεν μπορούμε να κάνουμε πράξεις τις οποίες κάνει η αστυνομία, κατηγορήσε για αντίθεση. Τις κάνατε όμως. Τι εννοείτε? Λαϊκές αγορές. Οι λαϊκές αγορές ήταν μια πράξη συμβολική, που δεν ήταν γραμμή του κόμματος, επαναλαμβάνω. Υπήρχε στις συγκεκριμένες περιπτώσεις πρωτοβουλία κάποιων πολιτών που ήταν και μέλη μας. Είδαμε συναδέλφους σας όμως να ζητούν αστυνομική ταυτότητα. Είδα βουλευτές. Ή διαβατήριο. Όχι, ουδέποτε. Ή άδεια παραμονής. Ουδέποτε. Κανείς δεν. Αστυνομική ταυτότητα ή άδεια παραμονής, αυτό είναι ψέμα. Αυτό είναι ψέμα. Ένα έλεγχο που είχα δει τον κύριο Ηλιόπουλο, εκεί είχαμε διάπραξη πλημελήματος. Υπήρχε κάποιο που πολλούσε ήδη χωρίς άδεια, διάπραξη πλημελήματος. Ο κάθε πολίτης, ξέρετε τι λέει ο ποινικός κώδικας, έχει δικαίωμα να κάνει σύλληψη. Προφανώς. Όχι να ζητήσει να πει: ρε φίλε, αυτά που πουλάς εδώ είναι νόμιμα ή παράνομα. Προφανώς. Το έχω κάνει κι εγώ. Το ομολογώ. Έχω δικαίωμα και να τον συλλάβω. Το καταλαβαίνετε. Αν δεις να διαπράττει ένα πλημέλημα, μπορείς να τον πιάσει μέχρι να έρθει η αστυνομία. Όμως, πολλοί μου είπαν: εντάξει, πριν δύο μέρες δολοφονήθηκαν κάποια παιδιά, αλλά κι εσείς μέσα στη Βουλή υψώσατε τους τόνους μου. Το έχουν πει συνάδελφοί σας αυτό. Ναι. Συμψηφισμό να κάνω εγώ. Να κάνω εγώ συμψηφισμό, αν είναι δυνατόν. Εγώ ήμουν αυτός που βγήκε από την πρώτη στιγμή και είπα να δοθεί ένα τέλος. Να δοθεί ένα τέλος, να μην γίνει πολιτική σπέκουλα από κανέναν. Γιατί ξέρετε, πολλοί χύσανε κροκοδίλια δάκρυα. Και για την περίπτωση του Φίσα και για την περίπτωση των δύο παιδιών. Και πίσω από την πλάτη των παιδιών αυτών, όταν δολοφονήθηκε με αυτόν τον άνανδρο τρόπο ο Φίσας, πολλοί πανηγύριζαν από τα κόμματα της εξουσίας. Γιατί έβρισκαν ένα πάτημα για να χτυπήσουν τη Χρυσή Αυγή. Και αυτό το λέω με τα λόγου γνώσεως. Με ρωτήσατε για το πόρισμα του Αρείου Πάγου. Και εδώ πρέπει να σταθούμε οπωσδήποτε. Διότι το διαβάσατε το πόρισμα του Αρείου Πάγου. Είναι 9 σελίδες. Συνήθως τα πορίσματα των δικαστικών αρχών για εγκληματικές οργανώσεις είναι χιλιάδες σελίδες. Είναι κάτι τόμοι, ασήκωτοι. Στο πόρισμα αυτό λοιπόν στάθηκα σε ένα σημείο το οποίο είναι όχι συγκινητικό, είναι συγκλονιστικό. Η Χρυσή Αυγή λέει, ο κύριος Ψαράς το είχε πει. Και πήρε και το αντέγραψε, επιλέξει ο κύριος Βουρλιώτης ο αντιεισαγγελέας. Αυτό είναι τρομερό. Αυτό ο ελληνικός λαός δεν το ξέρει. Ότι δηλαδή το πόρισμα του Αρείου Πάγου, που είναι το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, δεν γράφτηκε από κάποιον δικαστικό. Είναι η κατάθεση του κυρίου Ψαρά, ενός δημοσιογράφου, ο οποίος έχει ελεγχθεί πολλές φορές. Ακόμα και για ανθεληνισμό, ακόμα και για προώθηση φιλοσκοπιανής προπαγάνδας. Το πήρε ο κύριος Βουρλιώτης και απλά το αντέγραψε. Σε ένα σημείο λοιπόν λέει ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση, διότι έχει στόχο να εξοντώσει τους Ρωμά, τους μετανάστες. Τους ανθρώπους με νοητικά προβλήματα. Γνωρίζετε την ιστορία του Γιώργου Φουντούλη, του 26χρονου που εκτελέστηκε. Αυτός λοιπόν είχε μία αδερφή, η οποία ήταν ένας άνθρωπος με νοητικά προβλήματα. Και το στήριγμα αυτού του κοριτσιού ήταν ο Γιώργος. Από πολλά χρόνια, όταν οι γονείς εργάζονταν και ήταν ο μόνος που μπορούσε να ασχοληθεί λόγω οικονομικών δυσκολιών, ήταν ο μόνος που μπορούσε να ασχοληθεί με αυτό το παιδί. Ο Γιώργος ο Φουντούλης παρουσιάστηκε ως μέλος μιας εγκληματικής οργάνωσης που είχε σκοπό να εξοντώσει τους ανθρώπους με νοητικά προβλήματα. Τι να πω εγώ πέρα από όλα αυτά, δηλαδή. Μου λέτε, ναι, είναι πράγματι πείτε... το ανώτατο δικαστήριο ναι. που έθεσε αυτό το κατηγορητήριο. Το ανώτατο δικαστήριο, αλλά, να μας ναι, πείτε όμως. Πού καταλήγουμε όμως. Για το καταστατικό της Χρυσής Αυγής. Το ανώτατο δικαστήριο ναι. αυτής της χώρας, όχι απλά δεν έκανε τη δουλειά του ως όφιλε, όχι απλά ελέγχονται κάποιοι για παράβαση καθήκοντος και κατάχρηση εξουσίας. Εδώ έχουμε μια συγκεκριμένη πολιτική σκευωρία εις βάρος ενός νομίμου πολιτικού κόμματος. Και μάλιστα μια σκευωρία η οποία υποκινήθηκε από ξένα κέντρα εξουσίας. Και μην μου πείτε. Ότι συνωμοσιολογώ, διότι τα ίδια πράγματα είπε και ο κύριος Αντώνης Ρουπακιώτης, ο Υπουργός της Δικαιοσύνης, ο οποίος ανήκει στην αριστερά. Εδώ το πόρισμα που αναφέρεστε, από ό,τι ξέρω, στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στο καταστατικό της Χρυσής Αυγής, το ναι. παλαιό, το οποίο ναι. δεν έχει ακυρωθεί. Υπάρχει ένα καινούργιο το οποίο εσείς βγήκατε και μας είπατε ότι αυτό είναι το καινούργιο καταστατικό. Το παλιό όμως χαρακτηρίζει το Γενικό Γραμματέα Φίρερ. Δυστυχώς
Αυτό είναι για να γελάμε τώρα. Είναι δυνατόν να είμαστε σε κάποιο κόμμα και να λέμε τον Γενικό Γραμματέα Φίρερ? Αυτά τα πράγματα που λέτε το είναι παλιό καταστατικό. Έχει ακυρωθεί. Ένα λεπτό. Ακούστε, δεν είστε καλά ενημερωμένος. Γιατί αυτό το έγγραφο εγώ. Θέλετε να το λύσουμε, ξέρετε. Να το λύσω εγώ. Νομίζω είμαι πλέον αρμόδιος για να το λύσω. Εμείς ερωτήματα θέτουμε. Εσείς απαντάτε και το λύνετε απλώς. Τα ερωτήματα που τίθενται. Είναι πολύ ουσιώδη. Τα έχετε ακούσει πολλές φορές και σίγουρα. Τα άκουσα στον ανακριτή. Για αυτά τα ερωτήματα που μου θέσατε, πήγα με χειροπέδες στον ανακριτή και μου λέει αυτό εδώ το καταστατικό τι είναι. Το είδα πρώτη φορά και το κοιτούσα και γελούσα, διότι μιλάμε για έγγραφα τα οποία ήταν γραμμένα ακόμα και με στυλό. Ακόμα αυτά που λέτε τώρα περί αρχής, αρχηγού κτλ. Ήταν γραμμένα με στυλό. Είστε ναζιστής, ένα λεπτό. Το έχω απαντήσει επανειλημμένως 100.000 φορές. Είμαι Έλληνας εθνικιστής. Έχω το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού. Προστόχευτο. Προφανώς. Λοιπόν, και δείτε το και ιδεολογικά. Δεν είναι δυνατόν ένας Έλληνας εθνικιστής να ταυτίζεται με μια ιδεολογία ενός ξένου κράτους. Είναι αδύνατο. Αν το δούμε ιστορικά, οι Έλληνες εθνικιστές ήταν αυτοί που στο παρελθόν πολέμησαν τους εισβολείς Γερμανούς και Ιταλούς. Και αν εμείς ζούσαμε εκείνη την περίοδο, θα ήμασταν οι πρώτοι που θα πηγαίναμε στο μέτωπο, εάν μας αξιώνει ο Θεός βεβαίως. Μεγάλος ο λόγος που είπα. Εάν μας αξιώνει ο Θεός. Να ολοκληρώσω λίγο για το καταστατικό. Το συγκεκριμένο έγγραφο λοιπόν είναι σημαντικό. Είχε μέχρι και μια καρικατούρα επάνω. Ένα σκίτσο ζωγραφισμένο με στυλό. Κάτι που θύμιζε κόμιξ. Και μου το έδωσαν αυτό το έγγραφο. Και μου λένε αυτό είναι το καταστατικό της Χρύσης Αυγής. Και εγώ γέλασα ενώπιον του ανακριτή. Και βέβαια επέδωσα το γνήσιο καταστατικό της Χρύσης Αυγής. Το οποίο το υπογράφει όλο τυχαίως η κυρία Ευτέρπη Κουτζαμάνη, η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, που ξεκίνησε αυτή την έρευνα, όπου κατέληξε ότι το καταστατικό της Χρύσης Αυγής είναι αυτό το άθλιο και πλαστό έγγραφο, είναι η ίδια που είχε αναγνωρίσει εδώ και αρκετό καιρό είναι το γνήσιο καταστατικό. Το πρώτο που λέτε δεν είναι καν υπαρκτό. Εγώ το είδα πρώτη φορά. Είναι ένα γελίο κείμενο γραμμένο με στυλό. Καταλαβαίνετε τι έχει γίνει. Πήγε ένας δημοσιογράφος, ο κύριος Ψαράς, έδωσε ένα κείμενο γραμμένο με στυλό και είπε αυτό είναι το καταστατικό της Χρύσης Αυγής. Και δεν ερωτήθηκε κανείς μας. Έγιναν χίλιες έρευνες σε γραφεία μας. Δεν βρέθηκε πουθενά αυτό το άθλιο, αυτό το βλακώδες έγγραφο. Αλλά να πω και κάτι και να το τονίσω για να τα ακούσουν οι Έλληνες πολίτες. Η κυρία Κουτζαμάνη, ο κύριος Βουλιώτης, ο κύριος Αθανασίου, υπουργός Δικαιοσύνης, είναι από διπλανά χωριά στη Λέσβο. Αυτό είναι τρομερό. Μου κάνει τρομερή εντύπωση πώς οι τρεις άνθρωποι που συνέταξαν στην ουσία αυτό το κατηγορητήριο είναι και κοντοχωριανοί, δεν βρέθηκε κανένας άλλος. Μόνο η Λέσβος βγάζει δικαστικούς. Αυτό το ερώτημα το θέτω ρητορικά. Όλη αυτή η υπόθεση κατά της Χρύσης Αυγής είναι κακοστημένη. Είναι στημένη με άθλιο τρόπο. Μακάρι να είχα τον τηλεοπτικό χρόνο να σας περιγράψω όλες αυτές τις αθλειότητες τις οποίες αντιμετώπισα. Να πάμε λοιπόν στο πλαίσιο αυτό για το οποίο μιλούσαμε πριν. Όταν σας ρώτησαμε αν είστε ναζιστής και το ρωτώ ευθέως, για παράδειγμα, φωνάζω, καταδικάζετε τις πράξεις ιστορικά. Ιστορικά καταδικάζω του Χίτλερ. Τις πράξεις του Χίτλερ, του Στάλιν, κάθε πράξη ολοκληρωτικού καθεστώτος που οδήγησε σε θανάτους ανθρώπων. Όλων όμως. Όχι μόνο του Χίτλερ, όχι μόνο του Στάλιν, όχι μόνο του Κεμάλ Ατατούρκ. Διαφωνείτε όμως με τον γραμματέα της οργάνωσης. Τι εννοείτε? Διαφωνείτε, ιδεολογικά διαφωνείτε. Είστε λίγο άσχετος, δεν είστε καθόλου καλά ενημερωμένος. Επιτρέψτε μου. Καθόλου καλά ενημερωμένος δεν είστε. Επειδή θέλω να είμαι καλύτερος. Είναι ακριβώς τα λόγια που είχε πει ο κύριος Μιχαλολιάκος σε μια εκπομπή που τον είχα δει πριν από ένα και πλέον χρόνο στον κύριο Τράγκα που του είχε κάνει ακριβώς το ίδιο ερώτημα. Επειδή είστε νεότατος, αλλά το 87 φαντάζομαι ότι ήσασταν πολύ μικρός. Ήμουν 7 ετών. Ήσασταν 7 ετών. Υπήρχε περιοδικό της Χρυσής Αυγής με Χρυσή Αυγή πάνω τίτλο. Ναι, υπήρχε περιοδικό. Και με μήνυμα του κύριου Μιχαλολιάκου. Σας παρακαλώ, λοιπόν, δεν θα κρίνω εγώ το τι έγραφε ο κύριος Μιχαλολιάκος το 1987. Άρα διαφωνείτε επομένως. Για έναν ακόμη λόγο. Διότι ο άνθρωπος αυτός είναι στη φυλακή. Όταν θα βγει στη φυλακή, ποιο θα ήταν το πρέπον? Τι λέει η δημοσιογραφική διοντολογία? Σύμφωνοι, αλλά είναι. Θα έπρεπε να ρωτήσετε τον κύριε Κασιδιάνη. Είναι μεγάλη αυτή. Είναι ο ηγέτης της Χρυσής Αυγής. Είναι ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αφήστε τώρα τους ηγέτες και τους φίλερ κτλ. Όχι εμένα. Να σου πω ότι είναι ο κύριος Μιχαλολιάκος. Πολιτικά είναι ο γενικός γραμματέας του κόμματος και ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής μας ομάδας. Ηγέτης, Φίρερ και όλες αυτές τις ανοησίες που δεν είπα Φίρερ. Δεν λέω εγώ Φίρερ. Πριν από δύο λεπτά το είπα. Δεν είπα για τον κύριο Μιχαλολιάκο, είπα για το καταστατικό. Σας ρώτησα για το καταστατικό. Μα δεν υφίσατε. Ο κύριο Μιχαλολιάκο το 87 είπε Χάιλ Χίτλερ. Δεν το πάγω. Ένα δύο. Το είπε το 1987. Να ερωτηθεί ο άνθρωπο όταν αποφυλακιστεί. Υπάρχει αλλά μισό λεπτό να κλείσω. Να πάτε όμω ένα λεπτό. Να πάτε όμω και στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο τη Νέα Δημοκρατία. Θα πάμε. Τον κύριο Βορύδη, ένα λεπτό να ολοκληρώσω. Που ήταν φωτογραφημένο και μάλιστα με υπερηφάνεια μπροστά σε ναζιστική αφίσα. Τι σχέση έχει ο κύριος Βορύδης με το αν η Χρυσή Αυγή είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Μα δεν είναι η Χρυσή Αυγή όμως. Δεν μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω όμως. Ναι, είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος στην ουσία κυβερνητικού κόμματος και φωτογραφιζόταν μετά το 1987. Με ναζιστικές αφίσες. Άρα η Νέα Δημοκρατία έχει ναζιστικό προσανατολισμό. Γιατί δεν πάτε να τους ρωτήσετε? Συμφωνώ μαζί σας. Έχουν περάσει πολλά χρόνια. Μπορεί ο κ. Μιχαλολιάκος από το 87 να έχουν περάσει
Όμως μας πείθει ότι τελικώς δεν έχει αλλάξει στο συγκεκριμένο θέμα, διότι μετεκλογικά, μετά τον Ιούνιο του 2012, να ολοκληρώσω την ερώτηση να την ακούσετε. Να βάλετε μία τελεία. Είναι απρέπεια. Γιατί είναι ένας άνθρωπος φυλακισμένος που δεν έχει τη δυνατότητα απαντήσεως, δεν είναι μονομικός του εκπρόσωπος, είναι μεγάλη απρέπεια αυτό που κάνετε. Γιατί είναι απρέπεια, κύριε Κασίδη. Γιατί είναι στη φυλακή και δεν έχει δυνατότητα ο ίδιος να απαντήσει. Μα είναι δημόσια αυτή η κίνηση που έχει κάνει. Το χέρι αυτό είναι καθαρό. Και καμιά φορά χαιρετάει έτσι. Αυτό τι σημαίνει. Αυτό είπε. Το χέρι αυτό είναι καθαρό. Δεν έχει κλέψει και εκεί που και καμιά φορά χαιρετάει έτσι. Όσον αφορά αυτό το χαιρετισμό, δεν είναι ο επίσημος χαιρετισμός της Χρυσής Αυγής. Και επειδή κάποιοι άνθρωποι για λόγους μιμητισμού και τίποτε άλλο, διότι δεν είναι ναζιστικός αυτός ο χαιρετισμός, ξέρετε, υπήρχε και στην αρχαιότητα. Εγώ από όσες μελέτες έχω κάνει, το έχω δει. Προσωπικά, εγώ δεν τον δέχομαι και δεν μου αρέσει. Όπου δω σε κάποια συγκέντρωση για λόγους μιμητισμού κάποιου να τον επαναλαμβάνουν, τους λέω παρακαλώ κατεβάστε την αρχαιότητα. Δεν είναι κάτι σωστό. Με αυτήν τη λογική, την οποία εκφράζετε τώρα, ότι είναι για λόγους μιμητισμού και εσείς προσωπικά δεν σας αρέσει ο χαιρετισμός αυτός. Θα μπορούσε να δοθεί μια εντολή από τη Χρυσή Αυγή ότι εφόσον βλέπουμε ότι δεν θα μπω στα στρατιωτικού χαρακτήρα, συγκεντρώσει οτιδήποτε άλλο, να δοθεί εντολή να μην ξαναχαιρετήσει κανένα έτσι. Στην ουσία αυτό ισχύει που λέτε. Απλά επειδή δεν είμαστε ακριβώς στρατός, να δοθεί μια εντολή, μια ημερήσια διαταγή και να την εφαρμόσουμε όλοι, σας είπα τι κάνω εγώ. Ή τα υπόλοιπα στελέχη. Όταν σε μια συγκέντρωση δούμε κάποιους ανθρώπους να το κάνουν αυτό μόνο για λόγους μιμητισμού, ξαναλέω, τους λέμε ρε παιδιά, δεν χρειάζεται. Έχει δοθεί η εντολή να μην χαιρετούν ναζιστικά, απλώς επειδή δεν είναι ακριβώς στρατός, είναι περίπου. Ορισμένοι δεν εφαρμόζουν. Λοιπόν, ζητά να παρέμβει ο συνάδελφος δημοσιογράφος, ο Νίκος Μπογιόπουλος για ένα λεπτό, ο αρθρογράφος του Ενικός.gr. Νίκο, σε ακούμε. Καλησπέρα. Νίκο, καλησπέρα. Αφορμή της παρέμβασής μου είναι ότι η παρακολούθηση της Αρσακιάδας που είδαμε με τον αγγιλωτό σταυρό στο νόμο. Το τατουάζ είναι γνωστό στο Πανελλήνιο, που όμως δεν είναι ναζί. Λοιπόν, ο κύριος Κασιδιάρης στις 24/2011, μόλις πριν από 2 χρόνια δηλαδή, πολύ λίγος χρόνος για να μετατραπεί σε Αρσακιάδα, έγραφε στη Χρυσή Αυγή. Ζήτω η ανανεωτική πορεία του εθνικοσοσιαλισμού. Ζήτω ο ρομαντισμός ως πνευματικό κίνημα και ο κλασικισμός του ναζισμού. Αυτά γράφτηκαν. Το 11 αυτά. Το 11. 24/2011 στο περιοδικό της Χρυσής Αυγής. Δεύτερον, μας είπε πως αν πάει μια μετανάστρια για να του ζητήσει φαΐ θα της δώσει. Η τελευταία μετανάστρια που είχε πάει σε συσίτιο της Χρυσής Αυγής στην πλατεία Βάθης συνάντησε εκεί τον Παναγιώταρο και τον Κασιδιάρη. Της απάντησαν, το έδειξε το Πανελλήνιο, να πας να σε ταΐσει μωρή η Παπαρίγα και ο Τσίπρας. Αυτή ήταν η απάντηση. Τρίτον, ρωτήθηκε από τους σπουδαίους συναδέλφους, τον Γιώργο τον Παγάνη και τον Ιφλή, για το ποιες σχέσεις έχουν με τους μεγαλοεπιχειρηματίες. Και απάντησε ότι δεν τους πλησιάζουν. Αντιθέτως, η Χρυσή Αυγή κάνει τα πάντα για να τους πλησιάσει. Παράδειγμα, αρχές Μάρτη του 2013, οι Ναζί, οι Χρυσαυγίτες δηλαδή, κατέθεσαν ερώτηση στη Βουλή υπό τον τίτλο «Λύση στη χρηματοδότηση των προβλημάτων των ναυτιλιακών εταιριών». Είναι μια ερώτηση βγαλμένη θαρρής από τα σιρτάρια της Ένωσης Εφοπλιστών και ζητούν, διαβάζω από τα πρακτικά, ενίσχυση των ναυτιλιακών εταιριών από τη μεριά του κράτους και απαιτούν να δοθούν εγγυητικές επιστολές από το κράτος στις ναυτιλιακές εταιρείες. Αυτά το Μάρτι του 2013. Όπως αγαπά τους εφοπλιστές, η Χρυσή Αυγή, πρέπει να πληροφορήσω το ακροατήριό μας ότι αγαπά και τους τραπεζίτες. Το Σεπτέμβρη του 2012 εμφανίστηκαν στη Βουλή ανοιχτά υπέρ της στήριξης των τραπεζών. Ο κοινοβουλευτικός τους εκπρόσωπος, ο Παπάς, στη συζήτηση του νομοσχεδίου για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, είπε τα εξής. Μάλλον να μην σας διαβάσω το κατεβατό, κατέληξε ως εξής. Πρέπει εδώ και τώρα, απαιτείται εδώ και τώρα, νέα μέτρα ενίσχυσης της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών. Έτσι. Πάμε παρακάτω. Τον Απρίλιο του 2013... Και με αυτό να ολοκληρώσεις, Νίκο, κλείνω, γιατί... Κλείνω. Τον Απρίλιο του 2013 ζητούσαν την ενίσχυση των ελληνικών αεροπορικών εταιριών, των ιδιωτικών εννοείται. Και βεβαίως, είναι γνωστό, Νίκο μου, ότι έχουν καταθέσει στη Βουλή πρόταση χρυσαυγίτικου ΟΑΕΒ, έτσι τον ονομάζουν, που αν διαβάσει κανείς το σκεπτικό, καταλήγει σε μεροκάματο
χωρίς ένσημο, με 14 ευρώ τη μέρα, δηλαδή κάτω και από την αμοιβή των μεταναστών στη Μανολάδα. Οι επιχειρηματίες δεν ξέρω αν τους πλησιάζουν. Αυτοί κάνουν τα πάντα όμως για να πλησιάσουν όλους αυτούς που υποτίθεται η αντισυστημική ναζιστική συμμορία είναι εναντία τους. Αυτά ήθελα να παρατηρήσω, συν επίσης το ότι, ξέρεις, είμαστε λίγοι σε αυτόν τον τόπο και το ποιοι σαλιαρίζουν και το ποιοι φλερτάρουν με τη Χρυσή Αυγή είναι γνωστό. Η Χρυσή Αυγή, γράφει ένας καλεσμένος σου, στη χειρότερη περίποψη κάνει αντιποίηση αρχής. Ενίοτε πέφτει και καμιά ψηλή. Οι εκατόμβες των μαχαιρωμένων αλλοδαπών υπάρχουν μόνο στην εφάνταστη και βλακώδη προπαγάνδα της προοδευτικής δημοσιογραφίας. Αυτά τα λέει ο κύριος Φαΐλος Κρανιδιώτης στην εφημερίδα Δημοκρατία 31/12/2012. Αυτοί σαλιαρίζουν και αυτοί φλερτάρουν με τον ναζισμό. Έτσι, και τα κηρύγματα περί αντιφασισμού αλλού. Ναι. Κύριε Κρανιδιώτη. Καλά, και εσύ αλλιάρεζες με τη Γενική Γραμματεία του Κόμματος και πήρες κάτι άλλο. Τέλος πάντων. Εγώ εντάξει, είναι καλά. Άκου τώρα, άκου αγαπητέ, γιατί αυτά όχι σε μένα, δεν περνάνε. Εσύ ήξερες πριν από ένα χρόνο ότι θα σκοτώσουν το Φίσα. Άμα έχεις κληρονομικό χάρισμα, άμα έχεις χάρισμα, να μας πεις και τίποτα άλλο. Να μας πεις τα νούμερα του Λότου, να τα πούμε στουρνάρα, να τα παίξει. Κύριε Κρανιδιώτη, εμείς ξέραμε, γιατί το λέτε αυτό. Τότε αυτή ήταν η εικόνα. Τσαμπουκάδες στους δρόμους, ξύλο σε λαϊκές αγορές. Και γιατί δεν διαβάζεις όλο μου το άρθρο, γιατί δεν διαβάζεις όλο μου το άρθρο, μεγάλη αγωνιστή της αριστεράς, όπου λέω εγώ ότι κανείς δεν πρέπει να υποκαθιστά την αστυνομία. Είσαι ο σύμβουλος του Έλληνα Πρωθυπουργού. Για πες μας για τη βία, την καλή και την καρδί που πιστεύεις εσύ. Και ως αυτό εγκαλείσαι. Κατάλαβες. Περαστικά. Είσαι λοιπόν ένας από αυτούς που φλερτάρουν περαστικάς. Και σαλιαρίζουν με τους Ναζί. Δεν σου κάνω τη χάρη να βρίζω τους ανθρώπους που έχουν απογοητευτεί από τον πολιτικό σύστημα. Που τους βρίζεις και εσύ. Και συνηγορείς τη βία. Και βεβαίως υπάρχει τεράστια διαφορά. Αυτά όχι σε μένα. Παρακαλώ, παρακαλώ. Παρακαλώ. Αυτό θα έλειπε να υπήρχε οτιδήποτε που θα μπορούσε να με συσχετίζει με σένα. Λοιπόν. Ήταν ο Νίκος Μπογιόπουλος. Ευχαριστώ για την παρέμβαση. Κύριε Καπερνάρο, έχετε το λόγο. Όσο πλέον ο λιγότερο μίλησες μέχρι τώρα. Αλήθεια είναι. Καταρχήν, κύριε Χατζηνικολάου, θέλω να απευθυνθώ στην αγαπητή μου την κυρία Ασπασία και να της πω ότι, κυρία Ασπασία, δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Υπάρχουν βουλευτές των 16 μηνών οι οποίοι κατήλθαν κυριολεκτικώς στην πολιτική, διακατεχόμενοι πιθανότατα από τα ίδια συναισθήματα. Με εσάς. Ούτε εμείς είμαστε όλοι το ίδιο. Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν δεν είναι όλος ο ελληνικός λαός το ίδιο, ούτε και όλοι οι Έλληνες βουλευτές το ίδιο. Ένα δεύτερο, κύριε Χατζηνικολάου, αν αναφερθούμε, γιατί νομίζω πως πρέπει να αναφερθούμε σε αυτό που είπατε σήμερα και σε αυτό που είδαμε προηγουμένως όσον αφορά τον κύριο Κασιδιάρη. Πρέπει όλοι να υπενθυμίσουμε στους εαυτούς μας ότι μέχρι το 2009 η Χρυσή Αυγή είχε 0,42%. Ακριβώς. Έτσι. Και έφτασε εκεί που έφτασε ή είναι εκεί που είναι. Αποτέλεσε τον αγωγό εκφόρτισης κάποιων ανθρώπων με το δικό του σκεπτικό. Αν θέλετε, και άλλοι σκέφτηκαν το ίδιο, αλλά βεβαίως δεν χρησιμοποίησαν αυτόν τον αγωγό εκφόρτισης, διότι ακριβώς είχαν ένα άλλο σκεπτικό. Όμως ο κοινός τόπος είναι ο ίδιος. Είναι η χαμένη εθνική κυριαρχία, είναι η υποθηκευμένη καθ' ολοκληρίαν δημόσια περιουσία, είναι η παρέτησή μας από την ασυλία στα μνημόνια, το αγγλικό δίκαιο, είναι η αναγκαία συνένεση των τροϊκανών στην ομοθετική μας παραγωγή, είναι το γεγονός ότι έχει καταληθεί το Σύνταγμα, είναι το γεγονός ότι κυβερνόμεθα με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου πάνω από 26 πλησιάζουμε τις 30, όταν όλοι γνωρίζουμε τι λέει το 42 του Συντάγματος. Είναι ότι έχει καταργηθεί το άρθρο 82 του Συντάγματος, διότι δεν υπάρχει κυβέρνηση. Στην ουσία δεν συγκαλείται το Υπουργικό Συμβούλιο, δηλαδή η εκτελεστική εξουσία, ούτως ώστε ο Πρωθυπουργός, κατά πώς λέει στην παράγραφο 2, ελέγχει και κατευθύνει τους υπουργούς. Έχει μεταφερθεί ο ιερός χώρος της Δημοκρατίας και ο ναός της Δημοκρατίας από το Ελληνικό Κοινοβούλιο στο Μέγαρο Μαξίμου ή στο σπίτι του κυρίου Σαμαρά. Κυβερνάται εξωθεσμικά από δύο πρόσωπα που δεν συγκαλούν, επαναλαμβάνω, το Υπουργικό Συμβούλιο, διότι έχουν συγκληθεί μόνο τρεις φορές για να βγάλουν φωτογραφίες, την πρώτη και την τρίτη, την πρώτη που σχηματίστηκε η πρώτη κυβέρνηση και την τρίτη φορά είναι μετά τον ανασχηματισμό. Όλα αυτά
έχουν φτιάξει έναν κόσμο μαζί με τα υπόλοιπα που περνάνε, ο κόσμος που ταλανίζεται αυτή τη στιγμή, που όλοι ξέρουμε σε ποια τραγική κατάσταση, αλλά παράλληλα και σε ποια παρακμή, κοινωνική παρακμή είμαστε. Και έτσι φτάσαμε στη Χρυσή Αυγή. Εν τω μεταξύ, είπατε προηγουμένως, θα χρησιμοποιήσω εσείς, ότι είναι σε απομόνωση και αποκλεισμό. Ποιος το είπε? Ίσα-ίσα. Το τζαμπουκά της βίας τα κανάλια τον έδειξαν τη Χρυσή Αυγή και έβαζαν βούτυρο στο ψωμί τους. Τα συσίτια τα κανάλια τα έριχναν. Ναι, και πάντως ξέρετε... εγώ δεν μίλησα γι' αυτό. Εγώ μίλησα πολύ συγκεκριμένα για τα πάνελ. Ναι, για τα συμφωνούμε πάνελ. Για τα πάνελ. Αλλά ξέρετε όμως η τηλεόραση τι ρόλο έπαιξε. Την ίδια στιγμή που έδειχναν τα θέλετε, συσίτια... δηλαδή να πηγαίνει η Χρυσή Αυγή στις λαϊκές να δέρνει και να μην το δείχνουν. Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Αλλά εκείνη την ώρα ο κόσμος λέει να αυτοί που τα μπουν στο κοινοβούλιο και τα δέρνουν. Ενώ δεν έδιναν ποτέ και είναι κύριοι στο κοινοβούλιο. Ναι, αλλά κύριοι, δεν καταλαβαίνω, η συμβουλή σας ποια είναι να μην παίζουμε όταν δέρνουν στις λαϊκές αγορές οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής τους μικροπολιτές? Βεβαίως. Να μην το προβάλλουμε, να το κρύβουμε. Βεβαίως. Τι να κάνουμε. Βεβαίως και για τα συσίτια λέω, για την απομόνωση. Ναι. Μόνο αυτό όμως, αλλά εκεί ποντάρουν, στο τζεμπουκά της βίας. Όχι το τζεμπουκά των επιχειρημάτων. Ήθελα να πω το εξής. Ξέρετε ότι αυτή να τη στιγμή. Να σας πω κάτι, κύριε Καπερνάου. Να ολοκληρώσω και να πείτε κάτι μετά. Πολύ απλό. Γιατί είναι μέσα σε αυτά που λέτε. Ναι. Το θέμα είναι να μην θέλει ο κόσμος να φάνε ξύλο οι υπόλοιποι στο κοινοβούλιο. Συμφωνούμε. Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα όμως είναι... να μην θέλει να στείλει εκεί κάποιους για να προσβάλλει την υπόλοιπη βουλή. Συμφωνούμε. Ακούστε όμως για κάτι άλλο. Για να θέλει να τους στείλει για να προσβάλλει, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει και καλά. Και τι άλλο θέλει όμως. Θέλει ο κόσμος να ξέρει ότι στις φυλακές Δομοκού που εγκαινιάστηκαν το 2007, που δεν υπάρχει γιατρός, ούτε ένας, που δεν υπάρχει κοινωνική λειτουργός, ούτε μία. Πάνε συσίτια από την Ιερά Μητρόπολη Λαμίας, διότι δεν φτάνει το συσίτιο για τους φυλακισμένους. Και η ποιότητα είναι χειρίστη, που δεν το τρώνε. Και στέλνει ο Μητροπολίτης, η Μητρόπολης Λαμίας, στέλνει συσίτιο στις φυλακές Δομοκού που εγκαινιάστηκαν το 2007. Αυτά δεν πρέπει να τα μάθει ο κόσμος. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να μάθουν και αυτά όσον αφορά τα συσίτια, γιατί συσίτια δίνουν όλοι. Ή αν θέλετε, δίνουμε όλοι με τον τρόπο μας, αλλά αυτά δεν παίζονται. Και κάτι άλλο. Είπε ο κύριος Χασιδιάρης ότι έχω το σημείωσα, έχουμε το δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό. Εμείς λέμε να μην βάζουμε βούτυρο στο ψωμί. Γι' αυτό έκανε και το τατουάζ με τον αγγιλωτό σταυρό δικαίωμα... στο μπράτσο του. Δικαίωμα για να αυτοπροσδιοριστεί. Δικαίωμα... Αλλά δεν καταλαβαίνω τώρα γιατί το αρνείτε. Γιατί ακούσατε πριν τον κύριο Μπογιόπουλο να λέει ότι 2 χρόνια πριν έγραφε κείμενο υπέρ του ναζισμού. Γιατί ψηφίζεται εμείς, ο αντιρατσιστικός νόμος, κύριε Χατζηδάκη. Εμείς λοιπόν, αν έχετε την καλοσύνη, Δεν πειράζει, λίγο φιλικά. Φιλικά πάντα, αλλά είναι, η φιλία είναι από το ρογαρίδι. Είναι ευγένεια, δεν πειράζει. Για τον αντιρατσιστικό και έχει δίκιο. Να ολοκληρώσω όμως, να μην χάνω τον ρυθμό μου, αν θέλετε, γιατί δεν μίλησα καθόλου εγώ. Έχουμε δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό. Εμείς δεν είμαστε από αυτούς που δίνουμε ταμπέλες. Δεν αυτοπροσδιορίζουμε τους άλλους εντός εισαγωγικών. Τους αφήνουμε να αυτοπροσδιοριστούν. Όποιος θέλει να δει τι είναι πραγματικά η Χρυσή Αυγή, να πάρει τα περιοδικά τους, να πάρει τις εφημερίδες τους, να πάρει το βιβλίο του Χασαπόπουλου που λέει η Χρυσή Αυγή και εκεί θα μάθει την αλήθεια. Εμείς δεν είμαστε αυτοί που θα πούμε. Τι λέμε εμείς? Ότι δεν μας περισσεύουν Ελληνόπουλα, για να καταλήξω για το σοβαρό θέμα που είναι απόψε το θέμα της εκπομπής. Δεν μας περισσεύουν Ελληνόπουλα, διότι το BBC έδωσε 130.000 Ελληνόπουλα που έχουν βρει δουλειά στο εξωτερικό και άλλα που ψάχνουν για δουλειά και πέρασαν κάποιες μέρες, άρα είναι περισσότερο. Λέμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή δεν μας περισσεύουν τα Ελληνόπουλα και ο σκοπός μας είναι πώς θα βελτιώσουμε τις συνθήκες και πώς θα επιβιώσουμε πια, όχι θα διαβιώσουμε, θα επιβιώσουμε. Και αυτό είναι μόνο ενότητα. Αυτό είναι μόνο να είμαστε όλοι απέναντι σε αυτούς που επιχειρούν το διχασμό, που επιχειρούν αυτού του είδους τα εγκλήματα, που επιχειρούν την διαίρεση του ελληνικού λαού και επιχειρούν όλη αυτή την διατήρηση της παρακμής, διότι τότε δεν έχουμε μέλλον. Ναι, κυρία Πυριώτη. Εγώ ήθελα να πω ότι έτσι, και σε αυτό το τραπέζι, παρότι ξεκίνησε με πολύ καλή διάθεση όλη η συζήτηση και με χαμηλούς τόνους και με καταδίκες, τελικά δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από το ότι και αυτό το γεγονός, γιατί μην ξεχάσουμε ότι το γεγονός είναι η εμψυχρό δολοφονία 2 νέων παιδιών, ο βαρύτατος τραυματισμός ενός ακόμη, αυτό μας κάνει 3 νεκρούς μέσα σε 50 μέρες. 3 νεκροί στη χώρα μας από πολιτική βία ή με βία με πολιτικά κίνητρα. Και με το 2 μπροστά στην ηλικία τους. Ακριβώς. Όλοι 20 κάτι. Είναι μικρότεροι. 3 νέα παιδιά. Αυτό είναι, Νίκο, είναι μικρότερα από τα παιδιά μου. Δηλαδή, μόνο που το σκέφτομαι, τρελαίνομαι, να το πω απλώς. Αλλά το να λέμε μόνοι μας
ότι ποιος διχάζει ποιον και στην πραγματικότητα να επικρατεί αυτό, αυτή η ίδια ρητορική με τα ίδια επιχειρήματα που τελικά δημιουργούν σε αυτό το μείζον θέμα, γιατί είναι μείζον θέμα και η άνοδος του νεοναζισμού στην Ελλάδα, όπως και η επανεμφάνιση της τρομοκρατίας με το χειρότερο πιθανό πρόσωπο, δεν είχαμε ξαναδεί ποτέ στην Ελλάδα τυφλό στόχο. Ακόμα και οι χειρότερες φάσεις τρομοκρατίας λέγανε σημαδεύω τον τάδε, με το άρρωστο μυαλό του ο τάδε ήταν υπεύθυνος για το οτιδήποτε, από τον Παύλο Μπακογιάννη μέχρι όποιον, απλώς λέω τον Παύλο Μπακογιάννη γιατί κανείς δεν το ξεπέρασε αυτό από τον, από το φιλελεύθερο χώρο, αλλά ποτέ δεν είχαμε δει, Νίκο, τυφλό χτύπημα, όποιοι και αν ήταν απ' έξω, όποια παιδιά και αν ήταν απ' έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής, θα τα σκοτώνανε χωρίς να ξέρουν ποιο είναι το όνομά τους, το επίθετό τους, ποιοι είναι, τι είναι. Αυτό είναι το θέμα. Ότι έχουμε, έχουμε άνοδο του νεοναζισμού, επανεμφάνιση της χειρότερης μορφής τρομοκρατίας της τρίτης γενιάς και με αυτό το θέμα, αντί για να τελειώσει ένα πάνελ με την αίσθηση του ότι βρήκαμε ένα κοινό τόπο, στα ελάχιστα που συμφωνούμε, για μία ακόμη φορά υπάρχει ποιος θα πάρει πρώτος το ανάθεμα, άρα τις ψήφους, άρα το πολιτικό κόστος ή το πολιτικό κέρδος. Το είπαν οι πολίτες λίγο πριν. Το είναι, είπαν, δεν το, είναι υγιές. Το επεσήμαναν. Δεν είναι υγιές. Ο Καπαρνάρος είχε πει κάτι πολύ ωραίο. Δεν είναι υγιές. Θα μπορούσαμε να τελειώσουμε αυτό. Δεν μας περισσεύουν Ελληνόπουλα. Εκείνο που επίσης πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι αποδεικνύεται ότι υπάρχει ένα έλλειμμα παιδείας και μάλιστα στα σχολεία για την ιστορία του ναζισμού. Δεν ξέρουν οι νέοι άνθρωποι τι τέρας είναι αυτό το πράγμα. Και προσπαθούν πολλές φορές και από μόνοι τους να καταλάβουν, αλλά αν δεν υπάρξει μια βιβλιογραφία, μια διδαχή, ένα πράγμα το οποίο θα αποδώσει τον κίνδυνο που είναι ο φασισμός, θα έχουμε μεγάλη δυσκολία στο μέλλον. Σας ευχαριστώ όλους θερμά. Μία φράση να την πείτε. Ακούσαμε μία κραυγή από τους ανθρώπους πριν επάνω. Τρεις άνθρωποι φωνάξανε και είπανε ότι δεν είστε ενωμένοι, δεν είστε μαζί. Και εδώ συνεχίστηκε η συζήτηση αν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πιο καλό και αν η Νέα Δημοκρατία το ένα και το άλλο, με την οποία εμείς ως ΠΑΣΟΚ έχουμε τεράστιο πρόβλημα με τη Νέα Δημοκρατία με αυτή τη ρητορική. Και με την προσπάθεια με τις σκουριές που έγιναν και με το ζήτημα της Μαρφίν. Σας βλέπω να μίλησε τόσο θερμά ο Πρωθυπουργός σήμερα στη συνέντευξή του για τον κύριο Βενιζέλο, που νομίζω ότι θα αρθούν οι υπόλοιπες ενστάσεις σας. Το αντιρατσιστικό είναι ο λόγος που βλέπουμε τη μεγάλη αλλαγή του Ηλία Κασιδιάρη και γι' αυτό έπρεπε να είχε ψηφιστεί πριν πολύ καιρό. Τέλος πάντων, σε λίγες μέρες ψηφίζεται. Και το τελευταίο, ένα μόνο, ότι δεν πρέπει η διαχείριση της ειρήνης, γιατί φεύγουμε από τον πόλεμο και ερχόμαστε στη μεταμνημονιακή εποχή, δεν πρέπει η διαχείριση της ειρήνης να οδηγεί σε εμφύλιο. Γιατί το έχουμε ξανακάνει στην ιστορία αυτό. Και δεν πρέπει να το επαναλάβουμε. Και εν πάση περιπτώσει να πω λίγο μια κουβέντα. Και χρωστάμε και στην Αλέκα Παπαρίγα ένα μεγάλο ευχαριστώ. Γιατί όντως τότε, εκείνο το καλοκαίρι, και τώρα μπορούμε να το πούμε, προστάτευσε το ΚΚΕ τη Βουλή. Λοιπόν, από εκείνους που τους λέγαμε απλά αγανακτισμένους. Δεν προστάτευσε τη Βουλή, προστάτευσε τα μέλη του και τον κόσμο του. Τα μέλη του μόνο. Τα μέλη του και τον κόσμο του και τον κόσμο του. Από εκεί και πέρα, επειδή πολλοί κόσμος λέει, γιατί δεν αντιδράει ο κόσμος, τόσα γίνονται. Είναι ευκαιρία την Τετάρτη, έχει γενική απεργία. Υπάρχουν πολλοί λόγοι ο κόσμος να απεργήσει, να διαδηλώσει, να ξεφοβηθεί, γιατί το δεν πάει άλλο σημαίνει ότι κάτι κάνω για να μην πάει άλλο. Σας ευχαριστώ όλους θερμά. Και εμείς ευχαριστούμε και εσάς που μας ανεχθήκατε μέχρι αυτή την πολύ προχωρημένη ώρα. Καλή σας νύχτα.